ακούσουμε παρακαλώ λίγο φυσικό ήχο, καθώς πλαισιάζουμε και καθώς βλέπουμε και ότι στους τυχερούς που βρίσκονται στα Ιεροσόλυμα οι προσμονές στα πρόσωπά τους όλο ένα κυλιάνεται πιο έντονα. Την εξελίγωσε προηγουμένως τη συγκίνησή του σε αναφορά με την περσινή δυσκολία και κυρίως με την προπέρσινη δυσκολία. Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι ως φύλακες, ως φρικτοροί, όπως είπαμε και στην αρχή, των πανιέρων προσκυνημάτων, νιώθουν τη ζεστασιά όλων μας. Είναι αμφίδρομη η σχέση αυτή. Όπως και με τους τηλεθετές μας τώρα είναι αμφίδρομη σχέση, είναι από το στούντιο προς εκείνους, είναι και από τους τηλεθεατές προς εμάς, καθώς νιώθουμε έτσι, την δύναμη έτσι, της επικοινωνίας αυτής πολύ περισσότερο, πόσο μάλλον βλέποντας τις υπέροχες αυτές εικόνες, τις κατανήσουσες. Όπου εγώ πραγματικά εδώ έτσι. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι βλέπουμε όλο αυτόν τον κόσμο μετά από τα δύο χρόνια της πανδημίας. Έτσι. Και μου κάνει και εντύπωση ότι η πλειονότητα δεν φορά μάσκες. Ελάχιστος πιστός έχουμε δει να φορούν μάσκες για τον κορονοϊό. Και πράγματι οι εικόνες αυτές μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ίσως πάρουμε και τις ζωές μας πίσω. Αυτό είναι ευχή όλων μας. Βεβαίως η Εκκλησία σέβεται την επιστήμη απολύτως και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Άλλωστε τους γιατρούς, την ιατρική επιστήμη, ο Θεός μας την έχει δώσει. Έτσι, ας μην ξεχνάμε τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον ιατρό, τον αγαπητό, τον Άγιο Λουκά της Κρυμαίας και τόσους άλλους, τους Άγιους Αναργύρους, τον Άγιο Παντελεήμονα, τόσους και τόσους άλλους Αγίους. Αλλά σεβόμεθα την επιστήμη απολύτως, τηρούμε της επιστήμης με ευλάβεια και παραλλήλως όμως παρακαλούμε τον Υιό του Θεού έτσι, να μας απαλλάξει από τον Υιό αυτό, Υιώτα βεβαίως, της εποδίνω αυτής πανδημίας, της ασθενίας αυτή που μας έχει καταταλαγίσει τα δύο τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι το Άγιο Φως φυσικά και φέτος θα φτάσει στη χώρα μας. Έως το 1988 έφτανε στην Ελλάδα με πλοίο μία εβδομάδα μετά το Μεγάλο Σάββατο. Αλλά από το 1988 μέχρι και σήμερα η μεταφορά του γίνεται με αεροπλάνο. Έτσι φέτος θα γίνει με ειδική πτήση της Αιτζίαν. Θα φτάσει το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στις 6. 6 ώρα. Στις 6, ναι. Βεβαίως, στις 6 θα φτάσει. Και με την ολιγομελή διπλωματική αποστολή θα προσγειωθεί το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος και στη συνέχεια το Άγιο Φως θα μεταφερθεί με τα αεροσκάφη της Aegean και της Olympic Air σε 7 επιπλέον προορισμούς εντός της ελληνικής επικράτειας. Λιγότεροι προορισμοί φέτος σε σχέση με πέρσι θα φτάσει στην Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, τα Χανιά, τη Λάρισα, τα Ιωάννα, την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά με έκτακτες πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να γίνουν. Τώρα, σε ποιον σκόπτε από τα τέσσερα. Πρέπει να τελειώνουμε όλα αυτά. Μπαίνουν οι ειδήσεις μέσα στον νό της Αναστάσεως. Τελειώνουμε με τον συμβασμό. Ακριβώς. Θα φύγουν οι ειδήσεις μέσα και θα παραμείνει η πατριά της απέξω απέναντι. Είναι μια καλή ευκαιρία και οι δύο αρχιερείς να μας ξαναπούν τώρα που κορυφώνεται
όλο αυτό το ιερό δρόμενο, το ιερότατο δρόμενο, να μας ξαναπούν ακριβώς την χωροταξική εικόνα του Ναού της Αναστάσεως και του Παναγίου Τάφου, έτσι για να έχουμε μια πιο φρέσκια πληροφορία. Όλοι μας και αυτοί που δεν έχουν επισκεφθεί τα πανίερα προσκυνήματα. Αγίοι Καπιτολιάδη, εσείς έχουν πολλά εσείς. Ναι, επειδή γίνεται χαμός εδώ πέρα και... Ας επιτρέψτε μου να πω εγώ το ότι πάρει τη χωροταξική, το χωροταξικό του κουβουκλίου. Το να μας ξεναγήσετε σε μερικότητα. Να σας ξεναγήσω. Το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου αποτελείται από δύο τμήματα. Βλέπουμε μπροστά μας ακριβώς την είσοδο του κουβουκλίου. Καθώς μπαίνουμε από την πρώτη είσοδο του κουβουκλίου, συναντούμε ακριβώς απέναντί μας ένα μεγάλο τμήμα του λίθου που κύλησε ο Άγγελος για να ανοίξει τον δρόμο για να πιστοποιηθεί το γεγονός της Αναστάσεως. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα τμήμα αυθεντικό, ακριβώς αυθεντικό. Και υπάρχει μια δεύτερη πύλη, εσωτερική πύλη, η οποία οδηγεί στον Πανάγιο Τάφο, μια στενή και κοντή πύλη οδηγεί στον Πανάγιο Τάφο, εκεί θα μπει ο Πατριάρχης μας, ενώ έξω ακριβώς στον Λίθο, στο τμήμα του Λίθου, θα μείνει ο Αρμένιος επίσκοπος. Μάλιστα, ο προθάλαμος αναφέρεται ως ο προθάλαμος του Αγγέλου. Ναι. Γιατί εκεί οι άγγελοι ήταν μπροστά στο στόμιο που εκάλυψαν με το μεγάλο λίθο το στόμιο του Τάφου. Σεβασμιότατε, με συγχωρείτε, αλλά εδώ αν βλέπετε την εικόνα θα ήθελα ξανά να περιγράψουμε τι συμβαίνει. Περιμένουμε ο Πατριάρχης να μείνει μόνο με το στιχάριο και βλέπουμε τώρα ότι τα αφαιρεί όλα τα υπόλοιπα. Του τα βγάλανε, του τα αφαίρεσαν. Του τα έχουν αφαιρέσει όλα. Πάνω δεν έχει εικόνα ο Άγιος Καπιτολιάδης, έτσι δεν υποψιάζουμε. Έχει εικόνα. Και εμείς το βλέπουμε αυτό, βλέπουμε μαζί με τον Αρμένιο να ανοίγει η πύλη και να μπαίνει μπήκε. Βλέπουμε ζωντανή εικόνα, κυρίες και κύριοι, μόλις μπήκε μέσα στον Πανάγιο Τάφο ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Μπήκε. Τώρα, βλέπουμε εμείς ζωντανή εικόνα τις σοπές του Παναγίου Τάφου, σεβασμιότατε ησύχια. Βλέπουμε σεβασμιότατε ησύχια τις σοπές του Παναγίου Τάφου. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό και κυρίες και κύριοι απόλυτη συσκότηση, πλησιάζουμε στη μεγάλη στιγμή. Την ώρα που μπαίνει ο Πατριάρχης μέσα στο προθάλαμο και με την αιτία του Τάφου του Χριστού, κλείνουν την πύλη και την πατάνε με κάτι κορδέλες, γιατί δεν έχει ούτε κλειδί ούτε σύρτη για να κλείσει. Την πατάνε με λίγο αντίσταση, ούτως ώστε μόλις φανερωθεί το Άγιο Φως από μέσα, αμέσως δίδεται από τις πλαϊνές οπές του Παναγίου Τάφου, του θαλάμου θα λέγαμε του Αγγέλου, εκεί είναι οι δύο τρύπες. Από εκεί δίδεται πρώτον και συνεχεία ανοίγει η θύρα και βγαίνει ο Πατριάρχης με τους μπράβες, 33 να πάρει. Παρακαλώ πολύ να κάνουμε ησυχία και να ακούσουμε το θεσό που έχει. Υπάρχει, βλέπουμε, πολύ μεγάλη προσβολή, έχει φτάσει μεγάλη ώρα από όλη τη συσκόπηση στο πανίωμα της Αναστάσεως. Βλέπουμε την ουσή. Έχει κλείσει, ναι. Και την βαθάνε δύο. Φυκτή. Βλέπουμε τους πολίτες με τα κεριά τους, να περνούν να λάβουν το Άγιο Φως. Είναι μέσα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Θεόφιλος, ο Τρίτος. Αυτή την ώρα λέει την προσευχή όπου απευθύνεται στο Θεό και στη συνέχεια αναμένεται να λάβει το Άγιο Φως και να το μοιράσει σε όλους. Εμείς βλέπουμε την οποία από όπου θα δώσει το φως πρώτα, εκεί συνήθως βρίσκονται οικογένειες, παλιές οικογένειες της Ιεροσολύμ. Η αγωνία είναι μεγάλη. Αυτή είναι η μπροστινή εικόνα.
πύλη του Παναγίου Τάφου, εκεί όπου είδαμε τον Πατριάρχη, τον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη, να εισέρχεται μαζί με τον Αρμένιο. Εδώ είναι μία από τις σοπές από όπου αναμένεται να δοθεί πρώτα το Άγιο Φως. Καλά λέμε κυρίες και κύριοι ότι έχουν γίνει εξομοιχεστικότατη έλεγχη από τις αρχές του Ισραήλ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κανένα καντήλι, κανένα κερί, κανένα θυματέας αναμένος. Τον Σεβασμιότατο Ιουστίνο, παρακαλώ ένα σχόλιο καθώς ολοκληρώνουμε σε λίγο την εκπομπή. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευτυχώς που υπάρχει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Εάν απουσιάσει ο Θεός και θα απουσιάσει, γιατί ο άνθρωπος θα τον βγάλει από τη ζωή του, νομίζω ότι ο άνθρωπος θα είναι το πιο δυστυχισμένο σε αυτόν τον πλανήτη.
Μόνο δοξολογία έχω για τον Θεό της αγάπης, του ελέους, της ευσπλαχνίας, που σταυρώθηκε για την αγάπη του ανθρώπου, που έπαθε για τον άνθρωπο, που αναστήθηκε για τον άνθρωπο. Νομίζω ότι η σημερινή αφή του Παναγίου Φωτός είναι ένα μήνυμα ελπίδας σε έναν κόσμο που παραπέει, που δοκιμάζεται από πανδημίες και από πολέμους, σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τον προσανατολισμό του και έχει δει την ύπαρξή του μόνο σαν ένα βιολογικό και τίποτα παραπάνω. Σήμερα, σε αυτήν την τελετή που μεταδόθηκε από το κανάλι σας το Open και εγώ ευχαριστώ πολύ με τη σειρά μου για αυτή την ζωντανή αναμετάδοση, αυτό που λαμβάνουμε όλοι είναι ελπίδα. Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για έναν άνθρωπο ο οποίος θα βλέπει πάνω και δεν θα βλέπει χάμω. Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να φέρει αυτό που ζητούμε όλοι μας διακαώς, την ειρήνη και την θεραπεία όλων των ασθενειών. Και να πω και εγώ κάτι τελευταίο, ότι τελικά ο άνθρωπος καταξιώνεται μόνο όταν βρίσκεται σε σχέση με τον Θεό της αγάπης και του ελέους. Ιδάλλως είναι δυστυχής. Μια πολύ όμορφη ευχή αυτή που δώσατε προς τον κόσμο. Να πάρουμε και την ευχή από τον Σεβασμιότατο Ησύχιο, ο οποίος βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα και καταλαβαίνουμε τη δυσκολία αυτή τη στιγμή με τις καμπάνες και τις χαρές του κόσμου, τη δυσκολία να μας ακούσει. Οπότε πάμε σε εσάς, κύριε Μελίνε, παρακαλώ, ναι, να μας πείτε και εσείς την ευχή σας και το μήνυμα που πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσει ο κόσμος από τη σκητάλη από τα χειρατικά χέρια του Μητροπολίτου Καλαμαριάς, του κυρίου Ιουστίνου, που είπε για τον Θεό και τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, και θα πω ότι ο άνθρωπος δεν ζει χωρίς Θεό. Δεν ζει χωρίς Θεό. Και δεν έχει την ανάγκη μας ο Θεός. Ο Θεός είναι ανενδεής, όπως έλεγε ένας μακαριστός ιεράρχης, ο Μητροπολίτης Χίου Χρυσόστομος Γιαλούδης. Εμείς την εικόνα τώρα, τη βλέπετε, νομίζω ταιριάζει πολύ το σύστημα. Είναι συγκλονιστική η εικόνα της κοπέλας, η οποία χαϊδεύει το Άγιο Φως, έτσι χωρίς να κέρδισε. Το βάζει στο πρόσωπό της. Το βάζει στο πρόσωπό της, ακριβώς όπως μειώνεται. Και ο Κύριος και όλοι. Βλέπετε, να είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Μιλάει από μόνη της. Επίσης, εμείς έχουμε την ανάγκη του Θεού, για να ολοκληρώσω, και μέσα στη δυσκολία, την παντοειδή δυσκολία της εποχής μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, η ελπίδα μας είναι ο Θεός, ο Θεός της αγάπης, όπως είπε ο Άγιος Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς του κ. Ιουστίνος, της φιλανθρωπίας, των νυχτηρμών, του ελέους. Από εμάς θέλει μόνο μία λέξη, το μνημόνευσε νομίζω ο Μητροπολίτης Καπιτολιάδος νωρίτερα, να το ζητήσουμε. Θέλεις, έλεγε ο Κύριος, ναι θέλω Κύριε, θέλω, αυτό θέλω. Στην πατρίδα μου, στη Λέσβο, λένε μια ωραία έτσι παροιμιακή έκφραση, μα ρωτάν τον άρρωστο για σούπα. Αυτό δεν θέλει ο άρρωστος, ο καθένας άνθρωπος που έχει δυσκολία. Όμως ο Κύριος ρωτάει, σεβόμενος την ελευθερία μας. Λοιπόν, και αυτό που βλέπουμε τώρα και χάρη στο Open, θα το πω για άλλη μια φορά ολοκληρώνοντας, στο Open Channel ήμασταν σε απευθεία σύνδεση και το είδαμε όσοι παρόντες και εμείς εκεί στα Ιεροσόλυμα, χρειάζεται Open Mind εν προκειμένου. Ανοιχτό μυαλό. Ακριβώς, το λέω βρισκόμενο στο Open Channel, για να προσεγγίσουμε αυτά τα γεγονότα. Σε καμία περίπτωση η πίστη μας δεν είναι σκοταδιστική. Κάποιοι λένε ότι είναι μαυσολείο ιδεών, ένας απερχαιωμένος θεσμός Εκκλησίας. Σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο ακριβώς, το εκδιαμέτρου αντίθετο. Η Εκκλησία διδάσκει ερευνάτε τα σγραφάς. Πουθενά δεν είναι καταγεγραμμένο το πίστευε και μία ερεύνα. Πουθενά μα πουθενά στα βιβλία της Εκκλησίας μας. Το αντίθετο, το ξαναλέω δυνατά, να ακουστεί. Ερευνάτε τα σγραφάς. Άρα λοιπόν, για να θυμηθούμε και την περίπτωση των προσοκρατικών φιλοσόφων, εδώ έχουμε το παράλογο, αλλά με την έννοια αυτού που υπερβαίνει τη λογική. Το μυστήριο της πίστης δηλαδή. Η πίστης είναι βεβαίως προϊόν ασκήσεως του καθενός μας, αλλά είναι και δώρο του Θεού όταν του ζητάμε, λέγοντας πρόσθεσέ μας δηλαδή, πίστη Κύριε. Με το καλό λοιπόν στην Ανάσταση, εγώ την ευχή καλή Ανάσταση την έχω τροποποιήσει, καθώς η Ανάσταση είναι από μόνη της η πηγή του καλού, η πηγή κάθε καλού, έτσι, η ελπίδα μας, η απαντοχή μας, η χαρά μας, το αποκούμπι μας, έτσι, η σωτηρία μας. Λοιπόν, εγώ την τροποποιώ την ευχή και λέω με το καλό εμείς
με το καλό να βρεθούμε στην Ανάσταση, να τη ζήσουμε την Ανάσταση και να έχει ο καθένας μας προσωπική Ανάσταση, μετοχή στην Ανάσταση του Χριστού, Ανάσταση από τις δυσκολίες μας, από τους πόνους μας, από τα...